αργά. Θα έχουμε μια άλλη πορεία για λόγους πάλι αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Πρέπει να είναι πλήρης η εμπιστοσύνη ότι... Εμείς... Αλλά αυτό δημιουργεί λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το να έρθουν όλοι οι περιορισμοί. Στην πραγματική οικονομία, το πρόβλημα μας εκείνο. Εμείς και Υπουργέ, για το τραπεζικό σύστημα μπορούμε να πούμε ότι σε μια πρώτη φάση καλύπτονται οι ανάγκες μέσω του ELA, αλλά για τη συνολική του σταθερότητα και επάρκεια είναι τα ποσά που έχουν συζητηθεί έως 25 δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι ένα από τα θετικά της συμφωνίας είναι η πρόβλεψη για ένα πολύ μεγάλο ποσό για τις τράπεζες. Τα 25 δις είναι για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό δίνει διαβεβαίωση. Δημιουργεί τρομερή ασφάλεια στο τραπεζικό σύστημα. Αποτρέπει οποιαδήποτε σκέψη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για κούρεμα. Κούρεμα καταθέσεων, δεν ξέρω, διάφορες θεωρίες που ακούγονται. Εδώ μπορείτε να το διαβεβαιώσετε, δηλαδή. 100% χωρίς δεύτερη κουβέντα. Είναι μια κλασική επιλογή με πολύ μεγάλη ασφάλεια που θεωρώ ότι δεν θα τα χρειαστούν όλα. Αλλά δημιουργεί πλέον οριστικά μια πολύ ασφαλή ζώνη που θα επιτρέψει στις τράπεζες. Ναι. Να ανακτήσουν το βασικό τους ρόλο και να δουλέψουν όπως όλοι οικονομία. Περιμένουμε με ένα ομαλό τρόπο και κυρίως με μεγαλύτερη ευχέρεια να ξανακάνουν τη δουλειά τους. Επειδή είσαι στον τομέα αυτό, η συμφωνία έχει τα δημοσιονομικά που έχει, που είναι βαριά, δύσκολα πάρα πολύ και δεν ξέρω και τι απόδοσης. Ο Πρωθυπουργός έδωσε χτες μέσα από τη συνέντευξή του ένα ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση της... του αναπτυξιακού, ας το πούμε έτσι, πακέτου, λέγοντας ότι είναι μπροστοβάρες. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα σε μια πρώτη φάση μέσα σε αυτή την τριετία να εκταμιευθούν ποσά προς την Ελλάδα και ποιου ύψους και ποιας κατεύθυνσης και με ποιες δυνατότητες, ρωτάει ο κόσμος που ενδιαφέρεται, με ποιες δυνατότητες εθνικής συμμετοχής? Νομίζω ότι στους πόρους αυτούς είναι διαφορετικές κατηγορίες πόρων, γιατί εκεί έχουν προσθεθεί. Ναι, είναι διαφορά. Και τα ΕΣΠΑ και το Juncker, το καινούριο σχέδιο και κάποιες συμφωνίες που έχουμε κάνει με την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ευρώπης και διάφορα άλλα. Άρα είναι ένα σύνθετο διαφορετικών πραγμάτων. Το ουσιαστικό είναι ότι υπάρχει, είναι η εθνική συμμετοχή συνήθως είναι πολύ μικρή σε αυτά τα προγράμματα και θα παραμείνει από αυτό το καθεστώς, το 5% δηλαδή, γιατί προφανώς δεν έχει δυνατότητα συγχρηματοδότηση πολύ μεγάλη. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι υπάρχει διάθεση αξιοποίηση ή απορρόφησης όσο τον δυνατό περισσότερο πόρο. Δεν είναι αυτόματο, γιατί πρέπει να έχεις και την υποδοχή να τους απορροφήσεις αυτούς τους πόρους τον πρώτο ή δεύτερο χρόνο σε σχέση με το 18-19. Αυτή είναι η πρόβλεψη, αυτή είναι η δέσμευση. Υπάρχει, είναι σημαντικό, διότι η οικονομία θέλει μια μεγάλη όθηση αυτή τη στιγμή. Αυτή η μεγάλη όθηση της οικονομίας συνδέεται και με την απόλυτη συμφωνία της κυβέρνησης στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, κύριε Υπουργέ. Διότι και αυτό αφορά σε όλα τα πεδία, δηλαδή τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ. Για τη μικρή ΔΕΗ δεν ακούω, αλλά για τον ΑΔΜΙΕ υπάρχει ένα ζήτημα. Συνδέεται σε όλα τα επίπεδα με την ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων. Νομίζω ότι η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων ξέρετε ότι έχει το προηγούμενο, δηλαδή είχε προηγηθεί αυτά τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, είναι μέσα στον τρέχοντα προϋπολογισμό του 2015. Αυτό που υλοποιούμε, ναι. Γι' αυτό και από την αρχή και ανεξάρτητα από την πορεία της συμφωνίας η κυβέρνηση είχε μια διαλλακτική γραμμή στις συγκεκριμένες ιδιωτικοποιήσεις, διότι είναι μέρος του προϋπολογισμού, του τρέχοντος, δεν είχε επιλογές. Τώρα υπάρχει μια συνολικότερη τοποθέτηση, δεν αλλάζει κατά τη γνώμη μου δραματικά, δηλαδή οι μελλοντικές ιδιωτικοποιήσεις παραμένει η κυβέρνηση σαφής ότι δεν περιλαμβάνει τη ΔΕΗ, δεν περιλαμβάνει το νερό, ναι. Δεν περιλαμβάνει. Άρα τι περιλαμβάνει, ποιους τομείς? Ποια είναι η κρατική περιουσία, το ρωτάω από αυτή την άποψη. Ποια είναι η κρατική περιουσία που καλύπτεται αυτά τα περίφημα 50 δισεκατομμύρια? Από πού θα βρεθούν αυτά? Τα οποία είναι και στοχευμένα που θα πάνε. Πρέπει να γίνει σαφές. Ή έως 50. Έως 50. Αυτά θα μεταφερθούν ως κρατική ιδιοκτησία σε αυτό το ταμείο, όχι όμως προς άμεση ιδιωτικοποίηση. Αλλά ως εγγύηση στην πραγματικότητα. Ως εγγύηση και με βάθος αξιοποίησης αυτών των assets.
σε βάθος 30 ετίας. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική λειτουργία, δηλαδή, του Ταμείου. Εκεί, δεν είναι, ξέρετε, όπως ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα, είχαμε ένα πακέτο ιδιωτικοποιήσεων με χρονοδιάγραμμα. Θα πουληθεί το 16, ναι, το τάδε. Μάλιστα, ναι. Αυτό ανεξαρτήτως αξίας, τι θα, θα έφερνε ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πια. Έχει μεταφερθεί σε βάθος 30 ετίας. Κάθε χρόνο θα επαναξιολογείται αυτό το asset και θα λειτουργεί ως εγγυητικός μηχανισμός αυτό, απέναντι δηλαδή, στο μεγάλο είναι... δάνειο των 82. Θα είναι ακόμα... Δεν δεσμευτικό ότι θα το πουλήσεις. Ναι, κατανοητό. Θέλουμε να καταλάβουμε τι θα είναι εκεί μέσα. Θα είναι, για παράδειγμα, λέμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, θα είναι ακόμα και το μετοχικό πακέτο που έχει η κυβέρνηση στον ΟΤΕ. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Μάλιστα. Και χωρίς δέσμευση, λέτε, για όχι, ιδιωτικοποίηση. Κάνει στην πραγματικότητα ως εγγύηση, ένα κεφάλαιο. Κεφάλαιο εγγυητικό, το οποίο υπάρχει εγγυητικό απέναντι στο δάνειο των 82 δις. Ποιος το ελέγχει αυτό, αυτό το νέο οργανισμό, νέο ταμείο? Η διοίκηση που θα είναι ελληνική και θα την έχει διορίσει. Και η υποποπτεία. Ναι, αλλά με έλεγχο. Δεν είναι, έλεγχο. Φυσικά θα έχει. Με τη συμμετοχή, εφόσον είναι συμφωνία, όπως έχει και τώρα, θα υπάρχουν ένα ή δύο μέλη πιθανότατα. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι... Εσείς, κύριε Υπουργέ, επειδή το ξεκίνησε με αυτό χθες ο Πρωθυπουργός και εμένα μου έκανε εντύπωση πραγματικά, λέω πώς ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα δεν πιστεύει σε αυτό το σχέδιο μπορεί να το υπηρετήσει. Εσείς το πιστεύετε αυτό που πήραμε το πακέτο, ότι μπορεί να βγάλει πέρα στην οικονομία? Νομίζω ότι όλο το σύνολο των διαρθρωτικών αλλαγών και πολλά από τα άλλα μέτρα δεν το πιστεύω. Κάποια είναι θεμητά, λογικά ή τέλος πάντων ουδέτερα, να το πω έτσι. Ένα μεγάλο μέρος δεν το πιστεύω. Δεν θα πει. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου. Επειδή είστε και κριτικός, θες μια καταγγελία και ερώτηση από ένα συναδελφό σας, τον κύριο Αυγενάκη, για συνάδελφό σας ότι έβγαλε χρήματα λίγες μέρες πριν το Capital Control και μάλιστα ένα μεγάλο ποσό, 200.000 ευρώ, υπουργός όπως είπε, από συγκεκριμένη τράπεζα στο Ηράκλειο. Δεν θα σας ρωτήσω ποιος είναι αυτός, γιατί θα το απαντήσετε. Αλλά εάν αποδειχθεί ότι είναι έτσι, μπορεί να παραμένει ένας άνθρωπος τέτοιος στη θέση του ή ακόμα και ως βουλευτής, τι λέτε? Εντάξει, δεν τα πιστεύω από αυτά. Να σου πω. Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει, λέτε εσείς? Γι' αυτό είπα εάν. Γιατί έχει καταθέσει ερώτηση. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει και... Εντάξει, δεν ξέρω. Το έκανε ερώτηση, την είδα και εγώ την ερώτηση. Δεν νομίζω. Αντίθετε θέμα, λέω, αν υπάρξει. Να κλείσουμε έτσι. Γιατί λίγο. Νόμιμο είναι. Νόμιμα είναι όλα αυτά. Όχι, δεν μιλάμε για νόμιμο. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Λέω, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε. Ιστορία. Μάλιστα. Καλώς. Να. Ήταν τελικά ένας μονόδρομος. Να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Ήταν τελικά ένας μονόδρομος αυτή η ιστορία ή η κατάληξη σε αυτή την απόφαση ήταν υποχρεωτική εξαιτίας του δρόμου και του τρόπου με τον οποίο το χειριστήκατε ως κυβέρνηση? Δηλαδή, γίνανε λάθη τέτοιου χαρακτήρα που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα ή μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό για να οδηγηθούμε σε μια άλλη συμφωνία πάλι εντός ευρώ? Όποιος παρακολούθησε τη διαπραγμάτευση πρέπει να έχει πλήρη αίσθηση ότι είναι μια σκληρή πολιτική πραγματικότητα. Δεν μπορεί να την ωραιοποιήσει καμία από τις πλευρά. Ήταν... κατά καιρούς φτάσαμε πολύ κοντά στη συμφωνία. Υπήρχε πάντα από την αρχή το πρόβλημα δύο διαφορετικών πραγμάτων. Μία συμφωνία γέφυρα και μία μονιμότερη συμφωνία. Μετά έγινε η συμφωνία να είναι μικρής διάρκειας, ορισμένων μηνών, 5-6 μηνών και στη συνέχεια να μπούμε. Ήταν μια διαδικασία που οι όροι και οι συνθήκες υπό τις οποίες τίθεται το πρόβλημα άλλαζαν στη διάρκεια. Αυτό έδινε όμως την εικόνα ότι η κυβέρνηση ή η διαπραγματευτική ομάδα, για να είμαι ακριβέστερος, δεν είχε ένα ακριβές σχέδιο μια στρατηγικής που ακολουθούσε και έπαιζε ανάμεσα στο «Δεν χρειαζόμαστε μεγάλη συμφωνία και πολλά λεφτά. Χρειαζόμαστε τώρα το πρόγραμμα αυτό να κλείσουμε με τις ανάγκες και μετά μόνοι μας». Δεν χρειαζόμαστε στην αρχή, δεν χρειαζόμασταν τίποτα. Ούτε λεφτά, ούτε τα 7,5 δισεκατομμύρια, ούτε τίποτα. Μετά πήγαμε στο θέλουμε γέφυρα. Μετά πήγαμε στο θέλουμε μια πιο μακρόχρονη συμφωνία. Μετά γυρίσαμε πάλι στο μεσοπρόθεσμο. Θέλω να πω, έδινε την εικόνα, αφήστε τις ιστορίες με τα IOU και τα σχετικά. Έδινε την εικόνα, η διαπραγμάτευση που κάναμε, ότι δεν είχε μια στρατηγική στόχευση για το που πάμε. Νομίζω ότι είχε τρεις σταθερές, για να είμαι. Να ακριβολογώ. Είχε τρεις σταθερές η διαπραγμάτευσή μας όλη τη διάρκεια αυτή. Η πρώτη σταθερά ήταν ότι δεν μπορούμε να έχουμε
Συμφωνία χωρίς επαρκή χρηματοδότηση. Μάλιστα. Η δεύτερη σταθερά. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία η οποία δεν αναδιαρθρώνει. Την υπέγραψε ο κ. Βαρουφάκης όμως την πρώτη συμφωνία χωρίς χρηματοδότηση. Ναι. Στις 20 Φλεβάρι. Μάλιστα. Συμφωνώ. Η δεύτερη, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε συμφωνία χωρίς αναδιάρθρωση του βραχυχρόνιου χρέους. Μάλιστα. Που έχουμε 15-18. Mm. Πρακτικά μέχρι το 22. Μέχρι το 22. Και η τρίτη σταθερά ήταν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανεχτεί ηφαισιακά, η τρίτη σταθερά, ηφαισιακά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής στα προηγούμενα μοτίβα. Στο κλείσιμο. Νομίζω ότι αυτές, αν το ψάξει κάποιος, θα δει ότι αυτές ήταν οι τρεις σταθερές. Αυτές με διάφορο τρόπο. Επειδή είστε ορθολογιστής, ειλικρινά σας το λέω τώρα, επειδή είστε ορθολογικής, ποιο ήταν το βασικό λάθος που κάναμε? Γιατί είπε ο Πρωθυπουργός, κάναμε λάθη. Το έχει πει και ο κύριος Τσακαλώτος, εδώ που συζητούσαμε την τελευταία μέρα πριν το δημοψήφισμα κτλ. Ότι έγιναν λάθη. Ποιο ήταν το βασικό λάθος, κατά τη γνώμη σας, που έγινε? Βασικό νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στα ενδιάμεσα στάδια των διαπραγματεύσεων, μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, επιμονή και διάθεση να φτάσουμε σε ένα σε μια συμφωνία που να διατηρεί. Δεν ήταν εύκολο και τα τρία στοιχεία που υπονόησα. Κύριε Υπουργέ, επειδή ρωτάει ένας φίλος και είναι σημαντικό για τις τράπεζες που λέγαμε πριν και να κλείσουμε, η απλή λέει μισθοδοσία, που δεν είναι κατάθεση, γιατί δεν απελευθερώνεται και μπαίνει στα capital control? Γιατί ένας απλός εργαζόμενος που μπαίνει ο μισθός του εκεί δεν πάρει να τον πάρει τώρα το μισθό του στην τράπεζα. Γιατί? Αυτό μπορεί να έρθει τουλάχιστον για τη μισθοδοσία. Όχι. Αυτό είναι. Σαφές. Κάθε μορφή εισοδήματος. Εντάξει, κατανοητό. Καλημέρα κύριε Σταθάκη. Πάμε σε διάλειμμα.